Ο Ζαχαρία Καλογεράκη, υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με το συνδυασμό του κυρίου Αλέξη Καλοκαιρινού, Δικαίωμα στην Πόλη. Κύριε Καλογεράκη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι στους ακροατές σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Νομίζω ότι τώρα από την αρχή της συζήτησης θα σας πω σε εκείνο το πάρα πολύ μεγάλο θέμα, κύριε Καλογεράκη, που λέγεται τοπική αυτοδιοίκηση. Η τοπική αυτοδιοίκηση και η αγαστή συνεργασία της με αυτό εκεί πάνω το μεγάλο το κεντρικό κράτος, η αποκέντρωση πόρων αρμοδιοτήτων κλπ. Αυτός ο σφιχτός εναγκαλισμός. Άρα λοιπόν το μεγάλο ζητούμενο είναι το αύριο ουσιαστικά της αυτοδιοίκησης. Κυρία Δουλτζεράκη, με βάση και την ερώτησή σας, παίρνοντας και αφορμή μια παρέμβαση ενός υποψηφίου και φίλου στο συνδυασμό του κυρίου Καραμαλάκη προλίγου, όπου είπε ότι εγώ φίλος, ο γνωστός και έχουμε τη δυνατότητα να διεκδικήσουμε και να πάρουμε πράγματα ή μάλλον να ζητήσουμε και να πάρουμε πράγματα, υπάρχει ένα ζήτημα σήμερα. Υπάρχουν προγράμματα, υπάρχουν θέσεις, υπάρχουν προτεραιότητες. Κάποια στιγμή όμως το τραπέζι πρέπει να βάλουμε το ερώτημα το δικό σας. Τι αυτοδιοίκηση έχουμε στη χώρα και τι αυτοδιοίκηση θέλουμε. Σήμερα λοιπόν, πολύ απλά, η αυτοδιοίκηση δεν μπορεί και δεν πρέπει να είναι το μακρύ χέρι του κράτους. Η αυτοδιοίκηση πρέπει να έχει το δικό της όραμα, το δικό της σχεδιασμό, να έχει ανθρώπους που την υπηρετούν, οι οποίοι να μην δεσμεύονται από το κεντρικό κράτος. Και στα πλαίσια αυτού του σχεδιασμού και το όραμα να διεκδικεί και να απαιτεί, ενεργοποιώντας και τον τελευταίο πολίτη σε αυτή την κατεύθυνση. Θεωρώ δηλαδή ότι η αυτοδιοίκηση, εκτός από το όραμα, από το σχέδιο, πρέπει να έχει και ένα πλαίσιο διεκδίκησης. Δεν είμαστε στην εποχή του μπάρμπα, του γνωστού, του μπάρμπα στην Κορώνη κτλ. Δεν είναι αυτή η αντίληψη και η φιλοσοφία της αυτοδιοίκησης. Έχουμε περάσει πάρα πολλά χρόνια και έχουμε τόσες πολλές μάχες για να κατακτήσουμε μια αυτοδιοίκηση που θα είναι ανεξάρτητη. Το πετύχαμε? Όχι. Υπάρχουν πολλά να γίνουν. Όμως είναι μια ευκαιρία ενόψει των εκλογών να μιλήσουμε και γι' αυτό το τι αυτοδιοίκηση θέλουμε. Πάμε να δούμε λοιπόν τι αυτοδιοίκηση θέλουμε. Λοιπόν, καταρχήν να πούμε. Το κεντρικό κράτος, η περιφέρεια και η πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση, δηλαδή η Δήμη, κάποια στιγμή θα πρέπει να γίνει ένα ξεκαθάρισμα αρμοδιοτήτων και ρόλων. Δεν μπορεί να εμπλέκονται όλοι. Στα πλαίσια των προβλημάτων που δημιουργεί κλιματική αλλαγή, βλέπετε ότι το τελευταίο διάστημα στη χώρα συμβαίνουν πάρα πολλά ζητήματα. Είτε σεισμοί, είτε και στην περιοχή μας που το ζήσαμε, είτε πυρκαγιές, είτε πλημμύρες ή καύσονες. Αυτή τη στιγμή, στην αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων, ο ένας ρίχνει τις ευθύνες στο άλλο. Δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο το τι κάνει ο καθένας και τι είναι ευθύνη του καθενός. Τα ρέματα είναι το Δήμονο ή το Δήμονο την περιφέρεια ή το κράτος δεν χρηματοδοτεί κτλ. Άρα εκείνο που έχει ανάγκη η χώρα είναι να υπάρχει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο δράσης του κάθε φορέα της αυτοδιοίκησης με συγκεκριμένες αρμοδιότητες και ευθύνες. Αυτές όμως οι ευθύνες και οι αρμοδιότητες πρέπει να έχουν και τους αντίστοιχους εξασφαλισμένους πόρους για να μπορούν να ασκηθούν. Είναι ένα ζήτημα που χρόνια μπαίνει από την αυτοδιοίκηση και που χρόνια το κεντρικό κράτος αρνείται να αποκεντρώσει και αρμοδιότητες πιο εύκολα, ειδικά πόρους προς την αυτοδιοίκηση. Είναι ζητήματα τα οποία θα πρέπει να τα λύσουμε. Η αυτοδιοίκηση και ο Δήμαρχος σήμερα πρέπει να είναι η τοπική κυβέρνηση, η οποία θα έχει και τους οικονομικούς πόρους και το θεσμικό πλαίσιο να μπορεί να κάνει όλα αυτά που επαγγέλλονται όλοι αυτό τον καιρό. Και εγώ φοβάμαι ότι δεν υπάρχουν οι αντίστοιχοι πόροι και χρειάζεται ένα πλαίσιο διεκδίκησης για να πετύχουν. Ναι, αλλά αν δεν υπάρχουν οι πόροι, ωστόσο από την άλλη, και εσείς τα ξέρετε τα αυτοδιοικητικά πάρα πολύ καλά, θα κληθεί κάποια στιγμή αυτό το μακρύ χέρι του κράτους να προχωρήσει σε άλλες ενέργειες και κινήσεις σε βάρος των ίδιων των πολιτών, σε βάρος των ίδιων των δημοτών, κύριε Καλογεράκη, και αυτό δεν είναι το επιθυμητό, διότι ο κόσμος είναι επιβαρημένος. Συμφωνούμε απόλυτα σε αυτό. Γι' αυτό είπαμε ότι στόχος και του δικού μας συνδυασμού είναι η διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα των δομών των Δήμων, ό,τι αυτό συνεπάγεται, και παράλληλα η διεκδίκηση στα πλαίσια ενός σχεδίου, ώστε να μην επιβαρυνθούν οι πολίτες στις δράσεις, στις παρεμβάσεις και στα έργα, αλλά να επιβαρυνθεί αυτός που έχει ευθύνη να το κάνει αυτό και δεν είναι άλλος από την κεντρική κυβέρνηση. Κοιτάξτε,
Γνωρίζετε ότι υπάρχει πάρα πολλή συζήτηση. Δυστυχώς είμαστε ακόμα στο αρχικό στάδιο για αυτόνομη χρηματοδότηση των Δήμων μέσα από συγκεκριμένες φορολογικές παρεμβάσεις, να μην πηγαίνουν στο κεντρικό κράτος κτλ. Ακόμα για να φανταστείτε, και διανυκτερεύσει τα ξενοδοχεία εντός πόλης ή στους Δήμους, το κεντρικό κράτος, το 1,5 ευρώ που πληρώνει ο επισκέπτης ή ο άνθρωπος που διανυκτερεύει ένα ξενοδοχείο, πάει στο κράτος. Και δεν πάει στο Δήμο για να φτιάξει τις υποδομές και τις δομές για να μπορεί να αναπτυχθεί. Γιατί λέμε να αναπτύξουμε τουριστικά το Δήμο. Πώς? Με τι χρηματοδότηση? Εν πάση περιπτώσει, θεωρώ, κυρία Δουλγεράκη, ότι και με βάση όλα αυτά που είπαμε, ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να δούμε και το διακύδευμα των εκλογών στο Δήμο Ηρακλείου. Η δική μου συμμετοχή είναι μια συμμετοχή που σηματοδοτεί αυτό, δηλαδή το τι αυτοδιοίκηση θέμε και τι θα είναι επόμενη μέρα. Συμμετέχω και ανταποκρίθηκα στην πρόσκληση του υποψήφιου δημάρχου του Αλέξη Καλοκαιρινού, γιατί και ο ίδιος σαν πρόσωπο έχει δείξει δείγματα γραφής εκεί που λειτουργήσε, είναι ανεξάρτητος και δεσμεύεται από μια κομματική κεντρική δέσμευση ώστε να είναι το καλό παιδί, και από την άλλη έχει μια ισχυρή ομάδα, η οποία είναι και μια πολυσυλλεκτική ομάδα, η οποία δένει και την εμπειρία και την ανανέωση. Αλλά πάνω απ' όλα έχουμε ένα σχέδιο και ένα όραμα που όλοι μαζί φτιάξαμε και μαζί με τους δημότες. Η επόμενη μέρα πρέπει να είναι μια μέρα που να μας βρει όλους ενωμένους, αλλά παράλληλα στα πλαίσια ενός σχεδίου να διεκδικήσουμε και για τον τόπο αλλά και συνολικά για την αυτοδιοίκηση. Κάποια στιγμή θα πρέπει να απαντήσουμε όλοι, και κεντρική κυβέρνηση και υποψήφιοι και δήμαρχοι και δημοτικοί σύμβουλοι, τι αυτοδιοίκηση θέλουμε στη χώρα. Γνωρίζετε ότι το προηγούμενο διάστημα υπήρχαν απίστευτες παρεμβάσεις με αποτέλεσμα και τη λογική κυβερνησιμότητας των Δήμων, με αποτέλεσμα να έχουμε υπερεξουσία στο πρόσωπο του Δημάρχου, δημαρχοκεντρικό σύστημα, και να μην υπάρχουν αυτή τη στιγμή τα θεσμοθετημένα όργανα, δηλαδή Δημοτικό Συμβούλιο, Επιτροπές Ποιότητας Ζωής κτλ., να μην έχουν ουσιαστικά κανένα ρόλο. Αν πάμε σε αυτό και στην επόμενη μέρα των αυτοδιοικητικών εκλογών, δεν έχει νόημα. Πάντως, να σας πω κάτι. Αυτό πρέπει να έχει μια λογική συνέχεια. Που δεν είναι μόνο το θέμα η αποκέντρωση από το κεντρικό κράτος αρμοδιοτήτων πόρων, αλλά και η αποκέντρωση, για να μην και εσείς μπερδευτείτε σαν δημοτικές αρχές μέσα στο ίδιο σύστημα, προς τα τοπικά σας όργανα, προς τις κοινότητες, προς τα δημοτικά διαμερίσματα, έτσι ώστε να έχουν λόγο και ρόλο, γιατί μέχρι σήμερα λίγο άχαρος είναι ο ρόλος τους. Συμφωνούμε απόλυτα. Μα όταν λέμε αποκέντρωση, δεν εννοούμε μόνο αποκέντρωση στην αυτοδιοίκηση, στην περιφέρεια αρμοδιοτήτων και πόρων από το κράτος. Παράλληλα, ο Δήμος θα πρέπει να κάνει το ίδιο αποκεντρώνοντας αρμοδιότητες και στα συνολικά όργανα, δηλαδή τη χάραξη της πολιτικής, ποιος την κάνει σήμερα. Κακά τα ψέματα, όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα το θεσμικό πλαίσιο, την κάνει ο Δήμαρχος. Για να είμαστε ειλικρινείς. Η χάραξη της πολιτικής διαμόρφωση, της ψήφισης τεχνικού σχεδίου κτλ., τυπικά το ψηφίζει το Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν πρέπει να το κάνει το Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν πρέπει να ενεργοποιήσουμε επιτροπές στα πλαίσια του Δημοτικού Συμβουλίου. Τα τοπικά συμβούλια δεν πρέπει να έχουν καθοριστικό ρόλο. Τα διαμερίσματα μέσα στην πόλη δεν πρέπει να έχουν ουσιαστικό ρόλο. Αυτό έγκυται στη φιλοσοφία και στην αντίληψη αυτού που θα εκλεγεί αύριο, είτε Δήμαρχος είτε Δημοτικός. Κύριε Κρουγεράκη, τι θέλετε για το Ηράκλειο συγκεκριμένα? Δεν το λέω με την έννοια της αυτοδιοίκησης και αυτά τα οποία είπαμε μέχρι στιγμής, αλλά πραγματικά για το Ηράκλειο, έτσι όπως το βλέπετε, έτσι όπως το ζείτε. Τι Ηράκλειο θέλετε ή γιατί Ηράκλειο θέλετε να παλέψετε? Καταρχήν, θα το πω με μια λέξη. Το Ηράκλειο πρέπει να γίνει μια ανθρώπινη πόλη, μια πόλη που να μπορεί να ζήσει. Αυτό προϋποθέτει την ύπαρξη ενός οραματικού σχεδίου που θα απαντάει στα άμεσα προβλήματα της καθημερινότητας, στα μεσοπρόθεσμα ζητήματα και στα μακροπρόθεσμα μεγάλα έργα και μεγάλες παρεμβάσεις. Αυτό το σχέδιο και αυτό το όραμα πιστεύω ότι στα πλαίσια και των προγραμμάτων των συνδυασμών υπάρχει, δεν φτάνει. Η επόμενη μέρα μετά τις εκλογές πρέπει να μας βρει όλους μαζί. Πρέπει να συζητήσουμε, όπως είπατε πριν, αποκεντρωμένα και ενεργοποιώντας όλα τα συλλογικά όργανα του Δήμου αλλά τους ίδιους τους δημότες, να διαμορφώσουμε ένα πλαίσιο και όλοι μαζί να συμφωνήσουμε ότι την επόμενη μέρα θα δώσουμε τη μάχη για να πετύχουμε
αυτό το σχέδιο και αυτό το όραμα. Να πετύχουμε τα άμεσα, τα μεσοπρόθεσμα και τα μακροπρόθεσμα ζητήματα και θέματα τα οποία θα έχουμε διαμορφώσει μέσα από αυτό το πρόγραμμα. Χωρίς ενότητα την επόμενη μέρα και με μόνο στοιχείο την αντιπαράθεση δεν θα οδηγηθούμε πουθενά. Εγώ είμαι περήφανος που συμμετέχω, και το λέω αυτό μετά από μια εμπειρία και γνώση 30 χρόνων σε ένα συνδυασμό που έχει μια πολυσυλλεκτικότητα. Είμαι περήφανος που έχουμε ένα επικεφαλής που μπορεί να συνθέτει και να εκφράζει. Ελπίζω την επόμενη μέρα όλοι, όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα, να βρεθούμε στην ίδια παράταξη ενιαία και να παλέψουμε για το Ηράκλειο, γιατί πράγματι αυτή τη στιγμή, πέρα από τα γενικά ζητήματα της αυτοδιοίκησης, η ίδια η πόλη που ζούμε, πρέπει σε πολλά πράγματα που αφορούν την καθημερινότητα αλλά και το μακροπρόθεσμο σχεδιασμό να λάβει απαντήσεις και έργα. Αυτό να φανταστώ ότι αφορά και εσάς, γιατί το αποτέλεσμα της κάλπης κανείς δεν μπορεί να το ξέρει. Μπορεί να ελπίζει κατά το δοκούν τι είναι αυτό το οποίο θέλει, αλλά επειδή πραγματικά δεν ξέρεις τι θα βγει, αυτό αφορά και εσάς. Δηλαδή και εσείς λέτε από τη δική σας την πλευρά δεν να είναι ότι εμείς... Για τρίτου στη στιγμή να υπάρχει η δέσμευση του συνδυασμού μας. Εμείς, όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα, την επόμενη μέρα θα επιδιώξουμε τη μέγιστη δυνατή σύνθεση και συνεννόηση, ώστε να πάμε όλοι μαζί για το Ηράκλειο που θέλουμε, διεκδικώντας τα πλαίσια, όπως είπα και πριν, του σχεδίου και του οράματος που θα έχουμε διαμορφώσει. Κύριε Καλογεράκη, το κρατάω αυτό που είπατε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι. Σας ευχαριστώ. Μόνο μια τελευταία κουβέντα να πω. Εύχομαι και ελπίζω, έχει γίνει μέχρι τώρα, να πριτανεύσουν και θέματα που αφορούν τη θεσμική παρέμβαση για τη θεσμική λειτουργία της αυτοδιοίκησης, γιατί πολλά από αυτά που είπαμε σαν προτεραιότητες ή που μπορούν να λυθούν, αν η αυτοδιοίκηση δεν έχει το πλαίσιο, τη δυνατότητα να απεγκλωβιστεί από γραφειοκρατίες, αλλά και να έχει τους οικονομικούς πόρους, δεν μπορεί να τα υλοποιήσει.